Για να αρχίσετε την εισαγωγή δεδομένων, επιλέξτε από το αρχείο στη δεξιά στήλη ένα νομό που σας ενδιαφέρει. Στη σελίδα που θα εμφανιστεί στην αριστερή πλευρά, θα δείτε πολλές περιοχές με την ένδειξη «Συμπληρώστε τα δεδομένα». Η παρουσία ενός βέλους μετά την ένδειξη «Συντεταγμένες» δηλώνει ότι υπάρχουν συντεταγμένες στο ΦΕΚ για εισαγωγή. Διατρέξτε τον κατάλογο των περιοχών και αναζητήστε μία που να σας ενδιαφέρει. Πατώντας τον σύνδεσμο «Συμπληρώστε τα δεδομένα», θα εμφανιστεί σε νέο παράθυρο η σελίδα του εργαλείου εισαγωγής δεδομένων από το ΦΕΚ. Στην αριστερή πλευρά της σελίδας ενσωματώνεται η σελίδα του ΦΕΚ με τις συντεταγμένες από τον διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Τυπογραφείου. Ελέγξτε την ποιότητα της σελίδας και βεβαιωθείτε ότι οι συντεταγμένες είναι ευανάγνωστες. Για κάποιες περιοχές, οι συντεταγμένες στο ΦΕΚ είναι δυσανάγνωστες και δεν είναι εύκολη η εισαγωγή τους. Εάν τύχετε σε τέτοια περιοχή, μπορείτε να συμπληρώσετε όλα τα υπόλοιπα δεδομένα εκτός από τις συντεταγμένες ή μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη περιοχή. Στη δεξιά πλευρά υπάρχει η φόρμα εισαγωγής των στοιχείων της ανακήρυξης. Υπάρχουν 5 πεδία που πρέπει να συμπληρώσετε. Και ένα έκτο με τις συντεταγμένες. Κινώντας το ποντίκι σας πάνω στα πεδία, βλέπετε μια σύντομη επεξήγηση για το τι αφορά κάθε πεδίο. Πηγαίνετε στην προηγούμενη σελίδα πατώντας το βελάκι δίπλα στην ένδειξη της σελίδας. Και εντοπίστε στο κείμενο του ΦΕΚ τη θέση και το δημοτικό διαμέρισμα ή την κοινότητα του Δήμου και του Νομού στον οποίο ανήκει η περιοχή. Εισάγετε τα δεδομένα αυτά στα αντίστοιχα πεδία της κίτρινης φόρμας. Μπορείτε να εισαγάγετε τα στοιχεία από το ΦΕΚ είτε διαβάζοντας και γράφοντάς τα με το χέρι, είτε επιλέγοντας και αντιγράφοντας το κείμενο από το ΦΕΚ και επικολώντας το στο κατάλληλο πεδίο της κίτρινης φόρμας. Τραβώντας το ποντίκι παντημένο πάνω στο κείμενο, επιλέξτε τα στοιχεία στο ΦΕΚ. Πατώντας στη συνέχεια δεξί κλικ, επιλέξτε κόπη ή αντιγραφή. Στη συνέχεια, στο κατάλληλο πεδίο της κίτρινης φόρμας, πατήστε δεξί κλικ και επιλέξτε paste ή επικόλυση. Αναζητήστε την ημερομηνία του συμβάντος στο κείμενο του ΦΕΚ. Εάν πρόκειται για πυρκαγιά, δίνεται συνήθως δίπλα στην ένδειξη πυρκαγιά. Εάν πρόκειται για εκχέρσωση, κατάληψη ή άλλο συμβάν, τις περισσότερες φορές απουσιάζει. Στις περιπτώσεις αυτές, αναζητήστε και εισάγετε την ημερομηνία που έγινε η αυτοψία από τον δασικό υπάλληλο. Στη θέση του εμβαδού φροντίστε να δώσετε το εμβαδό σε τετραγωνικά μέτρα, μετατρέποντας αν είναι αναγκαίο τα στρέμματα σε τετραγωνικά μέτρα. Για να εισαγάγετε συντεταγμένες, πηγαίνετε ξανά στη σελίδα των συντεταγμένων και επιλέξτε το τετραγωνάκι δίπλα στην ένδειξη «Συντεταγμένες». Το πεδίο εισαγωγής συντεταγμένων θα ελευθερωθεί. Οι συντεταγμένες δίνονται συνήθως στο προβολικό σύστημα ΕΓΣ 87,
Το εργαλείο δέχεται και γεωγραφικές συντεταγμένες σε δεκαδική μορφή. Εισάγετε τις συντεταγμένες Χ και Ψ, διαχωρίζοντάς τες με ένα κόμμα και δίνοντας ένα ζεύγος συντεταγμένων σε κάθε σειρά. Με την εισαγωγή του πρώτου ζεύγους συντεταγμένων, ο χάρτης εστιάζει σε αυτό και βλέπετε την περιοχή για την οποία εισάγετε τα στοιχεία. Με την εισαγωγή περισσότερων ζευγών συντεταγμένων, βλέπετε να σχηματίζεται η περιοχή και είναι παρόμοια με το σχεδιάγραμμα στο κείμενο του ΦΕΚ. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή των δεδομένων, πατήστε την επιλογή Data Blog. Θα εμφανιστεί ένα κείμενο το οποίο πρέπει να αντιγράψετε και να επικολλήσετε σαν σχόλιο πίσω στο Data Blog. Αντιγράψτε το κείμενο επιλέγοντάς το με το ποντίκι ή πατώντας Ctrl-A, Ctrl-C. Επιστρέψτε πίσω στο Data Blog, στον ομό στον οποίο ανήκει η περιοχή που μόλις ολοκληρώσατε. Επιλέξτε τον σύνδεσμο ανάρτησης σχολείου στο κάτω μέρος της σελίδας. Στη σελίδα που θα εμφανιστεί, επικολλήστε το κείμενο με τα δεδομένα που αντιγράψατε πατώντας Data Blog στην κίτρινη φόρμα. Στο πεδίο αφήστε το σχόλιό σας. Επιλέξτε το όνομά σας, κάποιο άλλο ή ανώνυμος. Κάνετε αν θέλετε μια προεπισκόπηση του σχολείου σας. Και πατήστε την ένδειξη «Δημοσιεύστε το σχόλιό σας». Μετά την υποβολή των δεδομένων σας με τη μορφή σχολείου, επιστρέψτε στη σελίδα του νομού και χρησιμοποιήστε τα. Μπορείτε να εξαγάγετε τα δεδομένα σε μορφή αρχείου KML πατώντας το εικονίδιο με τη γαλάζια σφαίρα και σώζοντας τον πηγαίο κώδικα της σελίδας που θα εμφανιστεί σαν αρχείο KML, φροντίζοντας η κωδικοποίηση της σελίδας να είναι Unicode ή UTF-8, ώστε να φαίνονται σωστά οι ελληνικοί χαρακτήρες. Δώστε στο αρχείο ένα κατάλληλο όνομα με επέκταση KML. Μπορείτε να συλλέξετε αρχεία KML με το πρόγραμμα Google Earth ώστε να δημιουργήσετε μια πληρέστερη εικόνα των ομών που σας ενδιαφέρουν. Στις λεπτομέρειες των αρχείων KML θα αναφέρετε το όνομα ή το ψευδώνυμο που χρησιμοποιήσατε ως πηγή των δεδομένων.